Νεοδιόριστος δάσκαλος το 1964 στα Πομακοχώρια της Θράκης, ο κύριος Πέτρος Θεοχαρίδης αποφασίζει να δημιουργήσει μια πρώτη βασική πομακική βιβλιοθήκη. Τολμηρή προσπάθεια, πρωτοποριακή η σκέψη, να καταγραφεί η τελευταία προφορική γλώσσα της Ευρώπης, χωρίς βοήθεια από το κράτος, με την καχυποψία που είναι αναμενόμενη σε κάθε μικρή απομονωμένη κοινωνία, αλλά και τα μη αναμενόμενα εμπόδια που δημιουργεί η γενικότερη κατάσταση στην περιοχή, για να μπορέσει ο κάθε καλοπροαίρετος ερευνητής να μελετήσει χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Κυρίως όμως για να μπορέσουν οι ντόπιοι αυτοί απόγονοι αρχαίων ελληνικών φύλων να γράφουν και να διαβάζουν στη γλώσσα τους την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Κύριε Θεοχαρίδη, μας είπατε για μια οικογένεια στην οποία, στο σπίτι της οποίας διανυκτερεύσατε, μείνατε. Ακριβώς. Μαθητές μου, δύο παιδιά τους, με πληροφόρησαν ότι θέλουν να επισκεφτώ το σπίτι τους, το χωριό τους. Πράγματι πήγαμε με την γυναίκα μου και με το γιο μου, τον μικρό, και εκεί νιώσαμε πραγματικά σαν στο σπίτι μας. Πολύ ευγένεια, πολύ καλοσύνη, πολύ φιλοξενία. Επισκέφτηκα το ίδιο χωριό μετά από 27 χρόνια, όταν επιτέλους τυπώθηκε το βιβλίο. Η οικογένεια αυτή μου φέρθηκε παράξενα. Έφτασα στο σπίτι μπροστά και φώναξα το όνομα του άντρα. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές. Εσείς περιμένατε χαρά, ναι. Χαρές, αγκαλιές. Ακριβώς, αυτά, ακριβώς, ακριβώς. Δεν φάνηκε κανένας. Γύρισα να φύγω, τότε άκουσα το όνομά μου. Πέτρο, Πέτρο. Γύρισα και μου λέει, δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γεια σου. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα το χέρι του που πλησίασε τα μάτια του. Ήταν πολύ συγκινημένος φαίνεται. Έχω κι άλλη περίπτωση που επισκέφθηκα στο καφενείο του έναν μαθητή μου. Ευγενικότατος και μιλήσαμε αρκετά, με κέρασαν, μου σύστησε την γυναίκα του, τον γιο τους που εργάζονταν μαζί στο μαγαζί και με ξεπροβόδισαν με αγάπη και ευγένεια. Ξαναπέρασα επίσης από το μαγαζί αυτό μετά από χρόνια για να τους δώσω το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα» του 1965. Η συμπεριφορά τους ήταν πολύ κρύα, πολύ δυσάρεστη. Σε λίγο ο άντρας, ο μαθητής μου, πήρε το δισκάκι που μεταφέρει τους καφέδες και έφυγε. Όταν πέρασαν 20 λεπτά και παραπάνω, δεν είχε επιστρέψει. Κατάλαβα ότι οι διαθέσεις είχαν αλλάξει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ακριβώς. Αυτή τη συμπεριφορά πού την αποδίδω? Το αποδίδω στο γεγονός ότι η τουρκική προπαγάνδα, το προξενείο της Κομωτινής, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους Πομάκους,
τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση, από τη μια μεριά να απειλούνται με διάφορους τρόπους και από την άλλη είναι φιλής οι άνθρωποι, δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα σε κανέναν. Οι ίδιοι πώς αισθάνονται? Έχουμε την αίσθηση ότι οι Βούλγαροι τους θέλουν Βουλγάρους, οι Τούρκοι Τούρκους, εμείς ό,τι τους θέλουμε. Αυτοί οι άνθρωποι τι αισθάνονται? Πρώτα απ' όλα, γιατί οι Βούλγαροι τους θέλουν με το μέρος τους. Τους λένε Βουλγάρους γιατί μιλούν μια γλώσσα που ταιριάζει με τη βουλγαρική γλώσσα. Οι Τούρκοι τους θέλουν Τούρκους, τους λένε Τούρκους γιατί έχουν την ίδια θρησκεία. Τι λένε οι Έλληνες? Οι Έλληνες τους αφήνουν να είναι ό,τι είναι ή ό,τι θέλουν να είναι, δεν τους δημιουργούν πρόβλημα. Ξέρουν βέβαια ότι οι άνθρωποι αυτοί κατάγονται από αρχαία ελληνική φυλή και ότι στην πάροδο του χρόνου τους δόθηκε και το όνομα Πομάκι, που πρέπει να βγαίνει από το ρήμα της πομακικής και βουλγαρικής γλώσσας, Πομάγκαμ, που σημαίνει βοηθώ. Πράγματι, το 1886 είχε γίνει μια επανάσταση στο Ίλιντεν της Βουλγαρίας και εκεί οι Τούρκοι κατέπνιξαν πραγματικά την επανάσταση των Βουλγάρων με τη βοήθεια και των Πομάκων. Αυτό ήταν η μοναδική περίπτωση που οι Πομάκοι φέρθηκαν με τέτοιον τρόπο. Ποτέ άλλοτε δεν συγκρούστηκαν με κανένα και πολύ περισσότερο με τους Έλληνες. Λοιπόν, το όνομα Πομάκι βγήκε από αυτό το γεγονός κατά την επικρατούσα άποψη. Πλην όμως, παλιότερη ονομασία τους ήταν, νομίζω, Αγριάνες. Αγριάνες ή Αχριάνες. Στα αρχαία χρόνια υπήρχε φυλή η οποία ονομαζόταν Αγριάνες. Μάλιστα είχαν συμμετάσχει και στον πόλεμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν πολύ καλή η πείς. Αργότερα, στα Βυζαντινά χρόνια, η περιοχή εκείνη της Ροδόπης ονομάστηκε Αχριδό. Στην Ξάνθη υπάρχει ένας μαχαλάς που λέγεται Αχριάν Μάλε. Δηλαδή έχει σχέση μάλλον με αυτή την ονομασία. Όπου κατοικούν Πομάκοι? Ναι, στην παλιά Ξάνθη ένα μέρος κατοικούν ή υποχρεώθηκαν να κατοικήσουν Πομάκοι. Μπορεί το όνομα αυτό να έχει κάποια σχέση. Δηλαδή, μας λέτε ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι ακόμα και σήμερα, ακόμα μας και λέτε τώρα ότι υπάρχει αυτή η ονομασία. Με παραφθορά βεβαίως υπάρχει αυτή η ονομασία. Υπάρχει ακόμα και τώρα αυτή η ονομασία. Και μάλιστα ήταν χριστιανοί παλιότερα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως ήταν χριστιανοί, είναι αποδεδειγμένο. Εξισλαμίστηκαν αργότερα. Πρώτα, θα έλεγα γλωσσικά, εξλαβίστηκαν. Το εξλαβίστηκαν στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας και αλλαξοπίστησαν τον 17ο αιώνα, 1600 τόσο. Ήταν χριστιανοί, έγιναν μουσουλμάνοι. Οι Βούλγαροι τους θέλουν Βουλγάρους και έκαναν πάρα πολύ μεγάλο κακό στους Πομάκους, ιδίως το 1213, και κάθε φορά που δινόταν η ευκαιρία και βρίσκονταν οι Βούλγαροι στην Θράκη, τους βασάνιζαν μέχρι που τους βάφτιζαν και
στα ποτάμια ομαδικά. Τους έβαζαν και μια πινακίδα στο λαιμό τους με το όνομά τους για να το θυμούνται και να το χρησιμοποιούν. Και βέβαια τιμωρούσαν αυτούς που δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα, το χριστιανικό, το βουλγάρικο. Θέλουμε να πάμε στην ελληνική πολιτική. Ας αφήσουμε τους ξένους και ας δούμε οι Έλληνες τι κάνουν. Να δούμε τι έγινε. Όταν έψαχνα τρόπο να τυπώσω το πρώτο βιβλίο, επισκέφθηκα μετά από πρόσκλησή του τον Υπουργό της Βορείου Ελλάδος. Ήταν το 1971. Με το βιβλίο μου σε δύο τόμους, όχι τυπωμένο, παρουσιάστηκα στον κύριο Γκαντών, τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος. Είδε το βιβλίο, διάβασε, ξεφίλησε κτλ. Μου λέει, κύριε Θοκαρίδη, κάνατε πολύ σπουδαία δουλειά. Θα την τυπώσουμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να μάθει ο κόσμος για τους Πομάκους. Μου είπε και άλλα πράγματα και μετά μου λέει, πήγαινε σε παρακαλώ και στο διπλανό γραφείο, είναι εκεί ο κύριος Παπούλιας. Ο κύριος Παπούλιας αργότερα επί Μητσοτάκη Πρωθυπουργού ήταν υφυπουργός εξωτερικών, για να μην μπερδεύεται με τον τωρινό πρόεδρο. Ήταν διευθυντής πολιτικών υποθέσεων στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος. Και αυτός είδε το βιβλίο μου, διάβασε ορισμένα πράγματα, μετά με ρώτησε, δεν μου λέτε κύριε Θεοχαρίδη, δεν νομίζετε ότι αν τυπώσουμε το βιβλίο αυτό θα δημιουργηθούν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας? Είπα, δεν καταλαβαίνω, γιατί, τι έγινε? Λέει, γράφεις ότι οι Πομάκοι δεν είναι Τούρκοι. Μα βέβαια δεν είναι Τούρκοι. Δεν έχουν κανένα στοιχείο τουρκικό. Είναι τελείως μια διαφορετική, ιδιαίτερη φυλή, μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που κατοικεί σε αυτά τα μέρη και για την οποία έγραψα και λέω την αλήθεια χωρίς κανένα, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Αν υπάρχει κάποιο λάθος, να μου το πείτε, να το διορθώσουμε. Αντικειμενικά πράγματα. Όμως, καλά κύριε Θεοχαρίδη, πηγαίνετε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Η χαρά που μου έδωσε ο Υπουργός έγινε στενοχώρια και... Φυσικά το βιβλίο δεν εκδόθηκε, έτσι το καταλάβατε από την πρώτη στιγμή. Έτσι, διάφοροι θέλησαν να με βοηθήσουν στον ιδιωτικό τομέα. Έκανα τίποτε, αντίθετα θέλησαν να οικειοποιηθούν το έργο μου και με στενοχώρησαν πολύ, αλλά τα ξέχασα τώρα, δεν τα θυμάμαι. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ερευνήσατε τους λόγους για τους οποίους ο κύριος, πώς τον είπατε, ο γραμματέας εκεί πέρα είπε ότι θα στεναχωρηθούν οι Τούρκοι. Ερευνώντας, βρήκα ότι το 1951 είχε υπογραφεί ένα μορφωτικό συμβόλαιο, πρωτόκολλο. Με το συμβόλαιο αυτό οι Έλληνες δόριζαν τους Πομάκους στους Τούρκους. Η μητρική γλώσσα των Πομάκων είναι πομακική. Δεν έχει καμιά σχέση με την τουρκική. Υπάρχουν λέξεις τουρκικές μέσα στη γλώσσα, όπως και ελληνικές, όπως και βουλγαρικές. Βουλγαρικές περισσότερες και μάλιστα και η βάση, οι ρίζες είναι περισσότερες βουλγαρικές και ελληνικές. Ξέρετε, θα έλεγα ότι αυτό το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ότι οι Έλληνες δόρισαν τους Πομάκους στην άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι το θεωρώ υπερβολικό, αν δεν διάβαζα αυτό που εσείς προσκομίσατε και έχετε συλλέξει, Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Θράκης, 1954, επίγουσα εντολή προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων του νομού Ροδόπης. Κατόπιν διαταγής του κυρίου Προέδρου της Κυβερνήσεως, παρακαλούμε όπως εφ' εξής, εις πάσαν περίπτωση γίνεται χρήση του όρου Τούρκος-Τουρκικός, αντί του τιούτου Μουσουλμάνος-Μουσουλμανικός.
Επί δε τούτης, δέον να μεριμνήσετε δια την αντικατάσταση των εν την περιφερεία ημών υφισταμένων διαφόρων επιγραφών, όπως μουσουλμανική κοινότητα, μουσουλμανικών σχολείων, δια της τιάφτης τουρκικών. Και στη συνέχεια, μάλιστα, υπάρχει νέα, μετά από ένα χρόνο, επίγουσα εντολή, η οποία λέει παρά τα αυστηρά διαταγά τη κυβερνήσεω περί τη αντικαταστάσεω των όρων μουσουλμάνο-μουσουλμανικό και χρησιμοποιήσεω του λοιπού των τιούτων Τούρκο-Τουρκικό, ει το χωρίον Άρατο επί τη δημοσία οδού Κομωτινή Αλεξανδρουπόλεω, υφίσταται επιγραφή εμφανέστατη αναγράφουσα μουσουλμανικών σχολείων. Να αντικατασταθεί αμέσω. Μετά το πρωτόκολλο του 1951 ακολούθησε νόμος 3065 του 1954. Ο νόμος αυτός ταυτίζει όλους τουρκόφωνους πομάκους αθήγανους σε μια κατηγορία και τους ονομάζει τουρκική μειονότητα. Όλοι μαζί. Πού το αποδίδετε αυτό? Πού το αποδίδω αυτό? Το ψάξατε? Εκτός από αυτά που είπαμε για το 51 και για το 54, ακολούθησε και άλλο πρωτόκολλο το 1968. Και αυτό το πρωτόκολλο επιβεβαίωσε και ανανέωσε τα προηγούμενα. Εσείς είστε εκεί? Βεβαίως ήμουν εκεί. Με ρωτούσε ο υψηλά ιστάμενος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών αν μπορούμε να κάνουμε τους πομάκους Έλληνες. Απάντησα ότι δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο, ότι οι πομάκοι πρέπει να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, ότι εγώ λέω ότι οι Έλληνες τους θεωρούμε Έλληνες πολίτες και αυτό τους δίνει ευχαρίστηση. Δεν ζήτησα κάτι τέτοιο και θέλω να γίνει κάποια τέτοια προσπάθεια. Είναι ελεύθεροι να διαλέξουν ό,τι επιθυμούν. Αυτό που θέλουν εκείνοι, αυτό πρέπει να κάνουν. Και ενώ η ελληνική πολιτική είναι αυτή, πρόσφατα ο νυν Τούρκος Πρωθυπουργός διαχώρισε τους πομάκους από τους Τούρκους. Ξεχώρισε όχι μόνο τους πομάκους, ξεχώρισε πρώτα τους Τούρκους και μερικούς άλλους και γκαγκαβούζους, θυμάμαι, και στη μια κατηγορία που είναι Τούρκοι, τουρκικής καταγωγής, σε μια άλλη κατηγορία που δεν είναι τουρκικής καταγωγής, αλλά είναι μουσουλμάνοι και έχουν την αξία τους. Οι Πομάκοι, οι Κούρδοι και 5-6 άλλες φυλές θεωρούνται μη τουρκικής καταγωγής, δεν είναι Τούρκοι και ότι και αυτοί έχουν την αξία τους. Οι ίδιοι οι Πομάκοι πού θέλουν να ανήκουνε? Οι Πομάκοι έδειξαν την προτίμησή τους προς την Ελλάδα και τους Έλληνες το 1888, το 1913, το 1919, το 1964. Όταν οι ίδιοι στείλαν αντιπροσωπεία. Όταν οι ίδιοι έστειλαν αντιπροσωπεία στην Αμερική και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, της Κοινωνίας των Εθνών τότε, και ζήτησαν να ενταχθούν στην ελληνική επικράτεια γιατί πίστευαν πως με τους Έλληνες μπορούσαν να ζήσουν σαν αδέλφια. Drobny nożem, drobny, drobny.
ερχόμαστε στη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όταν αποφασίζεται η ανταλλαγή των πληθυσμών, νομίζω το χειρότερο μέτρο που έχει ληφθεί ποτέ, το μοναδικό παγκοσμίως, να ανταλλαγούν άνθρωποι με ανθρώπους, λες και είναι οτιδήποτε άλλο. Οι υπομάκοι εξαιρούνται της ανταλλαγής. Ναι, όχι μόνο οι υπομάκοι, αλλά και όλοι οι μουσουλμάνοι της δυτικής ελληνικής Θράκης. Είχε συμβεί το εξής. Το Πατριαρχείο μας έπρεπε να μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Για να μείνει έπρεπε να μείνει και κόσμος, ελληνικός κόσμος. Έτσι, ολόκληρος ο νομός της Κωνσταντινούπολης, που συμπεριλάμβανε και τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος, εξαιρέθηκε και έτσι δεν έγινε ανταλλαγή των πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης, της Ύμβρου και Τενέδου, και σε αντιστάθμισμα έμειναν οι μουσουλμάνοι στην Δυτική Θράκη. Έτσι, οι υπομάκοι και οι άλλοι μουσουλμάνοι έμειναν στη Δυτική Θράκη και σε έχουν. Βεβαίως, η συνθήκη της Λοζάνης αφενός μιλάει για τους Έλληνες, τον ελληνικό πληθυσμό, αφετέρου μιλάει για μουσουλμανικές μειονότητες. Ακριβώς. Όχι μία μουσουλμανική, πολλές μουσουλμανικές μειονότητες, και χαρακτηριστικά χρησιμοποιούν την λέξη οι μουσουλμάνοι, γιατί δεν θέλουν να ξεχωρίσουν τις εθνικότητες. Βεβαίως, η μια πλευρά η ελληνική τηρεί τη συνθήκη της Λοζάνης, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης όχι μόνο παραμένει ο αριθμός αλλά αυξάνονται. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε την καταπάτηση της συνθήκης, έτσι, και την εξαφάνιση ουσιαστικά των Ελλήνων, των Ρωμιών, των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι καταπάτησαν την συνθήκη της Λοζάνης και την σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών προς το συμφέρον τους. Και εμείς καταπατήσαμε με τους ίδιους νόμους, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, καταπατήσαμε εμείς τη συνθήκη της Λοζάνης σε βάρος μας. Δεχτήκαμε να ονομαστούν και υπομάκοι Τούρκοι και κάναμε και νόμο σχετικό. Εκτός όμως από το βιβλίο «Υπομάκη», που μιλάει για την λαογραφία και τον πολιτισμό τους, έχετε συγγράψει τη γραμματική της υπομάκικης γλώσσας. Είχα αρκετό υλικό για λεξικό. Παρουσιάστηκα στον Εμφιαλιόγλου και του είπα ότι εκτός από το βιβλίο που έχει τυπωθεί, το «Υπομάκη, μουσουλμάνοι της Ροδόπης», του είπα λοιπόν ότι έχω υλικό και για πομακικό, πομακοελληνικό λεξικό. Το χάρηκε αυτό, το δέχθηκε να αναλάβει το έξοδο της εκτύπωσης του λεξικού. Μάλιστα μου πρόσφερε αίθουσα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Τότε ήρθαν κοντά μου και ο Μίνα Ιντίν και ο Μουζαφέρ Καμπζά και πομάκοι, μαθητές μου στο σχολείο, στο ιεροσπουδαστήριο. Και με τη βοήθειά τους προχωρήσαμε και κάναμε όχι μόνο το πομακοελληνικό λεξικό, αλλά και ελληνοπομακικό λεξικό και γραμματική της πομακικής λέξης με φράσεις και κείμενα στην πομακική. Έτσι ολοκληρώθηκε ένα πακέτο από βιβλία για το γλωσσικό θέμα των πομάκων. Ήταν το πρώτο που γράφτηκε, έτσι δεν είναι? Πράγματι ήταν το πρώτο και ήταν απαραίτητο, γιατί είναι πολύ χρήσιμο και όχι μόνο το πόμακο ελληνικό αλλά και το ελληνικό, ελληνοπομακικό. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για προφορική γλώσσα που έχει διασωθεί από στόμα σε στόμα. Η γλώσσα των πομάκων δεν γράφηκε για τους ίδιους λόγους που μιλήσαμε προηγουμένως, για τα πρωτόκολλα και το νόμο και η γραφή της δήθεν δεν γράφεται και δεν
προσπάθησαν ή δεν επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο. Βγήκαν όμως τα βιβλία τα δικά μου και παρουσιάστηκε μια γλώσσα τελείως διαφορετική από την τουρκική, που είναι πολύ χρήσιμη για την προβολή αυτής της γλώσσας. Αναγνωρίζει λοιπόν η Ακαδημία Αθηνών το έργο σας για τους Πομάκους και σας βραβεύει. Μετά την παρουσίαση των βιβλίων Πομακοελληνικό, Ελληνοπομαγικό Γραμματική και το Πομάκι στην Αθήνα, στη Μεγάλη Βρετανία, η Ακαδημία Αθηνών με βράβευσε με το βραβείο που είναι και το μεγαλύτερο της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης βράβευσε τους δύο βοηθούς μου, όπως τους ανέφερα προηγουμένως, τον Μουμίνα Ιντίν και τον Μουζαφέρ Καμπτζά, οι οποίοι είχαν και κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια. Πράγματι, ο Μουζαφέρ, Καμπτζά Μουζαφέρ, ο οποίος τελειώνοντας την ομιλία του προς την παρουσίαση εκείνη σε ένα ακροατήριο αφρόκρεμα της Αθήνας, αφού έκανε την ομιλία του, φώναξε, «Σας παρακαλώ, μην ξεχάσετε τους Πομάκους». Το είπε και πομακικά και ελληνικά. Αυτό έδειχνε τον καημό του, έδειχνε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Εμείς οι Πομάκοι, μουσουλμάνοι, δεν έχουμε παράπονο από τους χριστιανούς συμπατριώτες μας. Συγκατοικούμε στη Θράκη χωρίς προβλήματα. Σεβόμαστε ο ένας τη θρησκεία του άλλου και συνεργαζόμαστε όπου και όταν χρειάζεται, με αλληλεξυπηρέτηση, με κατανόηση και με φιλία. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Ευχόμαστε να μην ξεχάσετε τους Πομάκους. Αναγκάστηκε να αρνηθεί την βράβευση της Ακαδημίας Αθηνών. Όσο διδάσκεται στο ιεροσπουδαστήριο του Εχήνου, οργανώνεται μία εκδρομή. Μία εκδρομή για τους μαθητές, για τους σπουδασές σας, στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά. Μια πολύ μεγάλη, πολύ επιτυχημένη, πολύ καλά οργανωμένη, πολύ πλούσια σε θεάματα και σε καλοπέραση, που χάρηκα πολύ που μπόρεσα να την πραγματοποιήσουμε. Και αυτή η εκδρομή ήταν 10 ημερών. Ήταν η πρώτη εκδρομή που είχε γίνει. Ήταν η πρώτη και μοναδική εκδρομή που έκανε το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Εχήνου σε όλα τα χρόνια που λειτουργεί. Η εκδρομή αυτή ήταν πολύ επιτυχημένη. Μαζί μου ήταν ένας χότζας και μαθητές μας, σπουδαστές μας των μεγαλύτερων τάξεων. Ξεκινήσαμε από τον Εχήνο, την Ξάνθη, την Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Πέλα, Βόλο, Αθήνα, το γύρο της Αττικής και στην Πελοπόννησο μέχρι και την Επίδαυρο, όπου είδαμε και παρουσίαση αρχαιοδράματος. Ήταν μια πολύ καλή εκδρομή, πλούσια σε όλα, και την χάρηκαν τα παιδιά. Την οποία εκδρομή αποτυπώνεται σε ένα βιβλίο, πρόσφατα το εκδώσατε, έτσι, ναι, ταξιδεύοντας, ναι, στην Ελλάδα, ναι, του 1965, όπου στην πραγματικότητα αποτυπώνεται μέσω του ταξιδιού σας την πραγματικότητα της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Ακριβώς. Ενθουσιασμένοι οι σπουδαστές μας, ενθουσιασμένος και ο χότζας, με ευχαρίστηση μίλησε για την εκδρομή που τους πρόσφερε η μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα δηλαδή, και που πέρασαν πάρα πολύ καλά. Όλοι οι μαθητές, χότζας και εγώ, εκφράσαμε την επιθυμία να γράψουμε τις εντυπώσεις αυτής της εκδρομής. Πράγματι τις γράψαμε τον επόμενο Σεπτέμβριο, Ιούνιο έγινε η εκδρομή, και την εκδρομή αυτή πράγματι είχαμε τη διάθεση να την τυπώσουμε για να την έχουμε γραπτό μνημείο.
Όμως δεν υπήρξε η δυνατότητα αυτή. Πέρασαν τα χρόνια, εγώ έφυγα από εκεί και δεν έγινε τότε η έκδοσή του. Τις σημειώσεις όμως του Χότζα, του Χατζή Αχμέτ Χουσέιν, τις κράτησα εγώ και τις δικές μου. Επίσης από κόμματα, από τις εκθέσεις που έγραψαν για την εκδρομή οι σπουδαστές μας. Και έτσι είχαμε μια συμμετοχή του Χότζα, των σπουδαστών μας και δική μου. Οπότε ένα κοινό βιβλίο. Ένα κοινό βιβλίο ακριβώς. Με πολύ μεγάλη χαρά βρήκα και την ευκολία να τυπωθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Πομάκων της Ξάνθης και να διανεμηθεί και αυτό δωρεά, όπως όλα τα βιβλία μου για τους Πομάκους και για τα άθυρα. Βεβαίως το συγγραφικό σας έργο δεν σταματάει στους Πομάκους. Κατάγεστε από τα άθυρα της Θράκης, της Ανατολικής Θράκης. Έχετε γράψει έναν ογκώδη τόμο για τα άθυρα τόσο της Ανατολικής όσο και το χωριό των Αθήρων εδώ στα Κουφάλια. Βέβαια αυτό αποτελεί αντικείμενο ένα άλλο θέμα μιας άλλης εκπομπής ενδεχομένως. Κύριε Θεοχαρίδη, γράφετε τώρα που έφτασα στο τέρμα αυτό που μπόρεσα να φτάσω. Πώς αισθάνεστε? Μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση που μπόρεσα να ικανοποιήσω την επιθυμία μου να συγκεντρώσω υλικό το οποίο πια δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί. Ήταν ευκαιρία και καθήκον για μένα και έτσι διασώθηκαν πολλά πράγματα που τώρα δεν λυπάμαι, δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν. Χαίρομαι επίσης που πρόσφερα όλα τα βιβλία μου και είχαν και θα έχουν τη δυνατότητα να τα συμβουλεύονται, να τα αξιοποιούν όσοι έχουν επικοινωνία με τους Πομάκους και επίσης να αποτελούν μια βασική βιβλιοθήκη χρήσιμη πάνω στην οποία έλπιζα και πραγματικά έγινε να αποτελεί την βάση για να γράψουν και πάρα πολλοί άλλοι στη συνέχεια. Έτσι και στο γλωσσικό θέμα και στα όλα τα άλλα, με διατριβές, με καινούργια βιβλία. Το θέμα Πομάκι αναδείχθηκε και τώρα πια οι Πομάκοι έχουν τη γλώσσα τους και τη δυνατότητα να τη γράφουν. Ελπίζω και εύχομαι να αξιοποιηθούν αυτά τα βιβλία για το καλό των Πομάκων, έτσι να διατηρήσουν στη μνήμη τους το τι ήταν, να διατηρήσουν την προσωπικότητά τους, την ιδιαιτερότητά τους, τον εαυτό τους. Χάρη σε αυτά τα βιβλία οι Πομάκοι θα νιώθουν ευχαριστημένοι, πιστεύω, που βοήθησαν και οι ίδιοι. Εύχομαι και πραγματοποιείται ήδη εφημερίδες, βιβλία, να γράφουν οι Πομάκοι οι ίδιοι για τη γλώσσα τους, για τον πολιτισμό τους, να γράφουν δηλαδή για τον εαυτό τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.